άνοιξε ειδική πλατφόρμα όπου δικαιούχοι θα μπορούν να υποβάλουν αίτηση για το κοινωνικό μέρισμα για το 2018. Η αντίστροφη μέτρηση για τις επίσημες ανακοινώσεις σχετικά με το μέρισμα έχει ήδη ξεκινήσει, καθώς το μεσημέρι του Σαββάτου η πλατφόρμα της ΙΔΙΚΑ, όπου κατατίθενται οι σχετικές αιτήσεις, άνοιξε. Οι τελικές αποφάσεις για το κοινωνικό μέρισμα 2018 αναμένεται να κλειδώσουν τα επόμενα 24 ώρα, την ώρα που το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους θα βγάλει χαρτί και μολύβι και θα προσπαθεί να υπολογίσει τα υπερπλεονάσματα του 2018. Το μέρισμα θα διανεμηθεί με εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια, θα διαφέρει ανάλογα με την οικογενειακή κατάσταση των οικοκυριών και θα κυμαίνεται από 300 έως και 1.400 ευρώ. Σημειώνεται ότι είναι η τρίτη χρονιά που η κυβέρνηση δίνει το εν λόγω έκτακτο οικονομικό βοήθημα με έμφαση σε συγκεκριμένες κοινωνικές ομάδες όπως νέοι, άνεργοι και μονογονεϊκές οικογένειες. Όπως πέρυσι, έτσι και φέτος, προτεραιότητα θα έχουν περίπου 55.000 άνεργοι ηλικίες 18 έως 24 ετών, οι μακροχρόνια άνεργοι άνω των 2 ετών εκτός εργασίας και οι περίπου 600.000 δικαιούχοι του κοινωνικού εισοδήματος αλληλεγγύης. Στόχος είναι να ενισχυθούν οι 600.000 συνταξιούχοι του ΟΓΑ που λαμβάνουν από 300 έως 600 ευρώ σύνταξη το μήνα, αλλά και οι 800.000 χαμηλοσυνταξιούχοι που έχασαν το ΕΚΑΣ. Κρατήσαμε την κοινωνική συνοχή και τώρα που μας ανοίγεται ο δημοσιονομικός χώρος για να αφήσουμε το κοινωνικό μας αποτύπωμα, βλέπετε ότι μια σειρά μέτρων είναι ανακουφιστικά σε κοινωνικές ομάδες που ιδιαίτερα είχαν πληγεί όλα τα προηγούμενα χρόνια. Και βέβαια δεν είναι μόνο αυτός ο στόχος, είναι ο ένας πυλώνας του προγράμματος. Ο δεύτερος είναι πώς θα υπάρξει αναπτυξιακή προοπτική για να μοιράζεται δίκαια η αύξηση της πίτας από το ΑΕΠ. Αυτοί οι δύο πυλώνες είναι οι στοχεύσεις της πολιτικής μας και όλα αυτά γίνονται με απόλυτο σεβασμό στο δημόσιο χρήμα. Αυτό που δυστυχώς καταγεγραμμένο πια είναι, δεν συνέβαινε όλα τα προηγούμενα χρόνια. Το βασικό κριτήριο για την ένταξη του νοικοκυριού στους δικαιούχους, όπως και για το ύψος του δικαιούμενου μερίσματος, θα είναι και φέτος το φορολογητέο εισόδημα όλων των μελών του, όπως προκύπτει από τις φορολογικές δηλώσεις του 2017. Το κοινωνικό μέρισμα 2018 αναμένεται να δοθεί μέσω ηλεκτρονικών αιτήσεων που θα υποβληθούν στην ειδική ιστοσελίδα www.kinonikomerisma.gr με τους κωδικούς του TaxisNet και η ιστοσελίδα αναμένεται να ενεργοποιηθεί το επόμενο χρονικό διάστημα. Εξαιρέσεις υπάρχουν στα νοικοκυριά που έχουν δηλώσει γεωταχή αυτοκίνητα άνω των 1.928 κυβικών, σκάφη αναψυχής, δίδακτρα από ιδιωτικά σχολεία, δαπάνες από αμοιβές υπηρετικού προσωπικού. Αυτή η κυβέρνηση είναι μια κυβέρνηση επιδομάτων. Σίγουρα θέλουμε να δίνονται επιδόματα. Το θέμα είναι από ποιους θα παίρνουν για να δώσουν αυτά τα επιδόματα. Και το δεύτερο θέμα, πολύ πιο σοβαρό, είναι ποιοι το δικαιούνται. Και νομίζω ότι δεν θα το πάρουν τελικά πολλοί Έλληνες. Θα το πάρουν άλλοι, εκτός πάντως δεν θα είναι Έλληνες. Και είναι λυπηρό αυτό εδώ. Καλό είναι να δίνονται μερίσματα, αλλά να μην υπάρχει τέτοια φορολόγηση στους ελεύθερους επαγγελματίες, ώστε να υπάρχουν, να δίνονται αυτά τα επιδόματα. Εμείς θέλουμε δουλειές, δεν θέλουμε επιδόματα.